τώρα, κυρίες και κύριοι, θα πάμε στη Ραφίνα και πάλι και στη Σόνια Φίλη. Σόνια, έχεις κοντά σου, δίπλα σου, μία ομάδα εθελοντών διασωστών από το Εγάλεο που παρέχουν βοήθεια σε ανθρώπους που παραμένουν στα σπίτια τους, στα καμένα σπίτια τους, γιατί φοβούνται τις λαιλασίες. Ακριβώς, Δώρα, οι άνθρωποι αυτοί βοηθούν εκείνους τους κατοίκους που δεν φεύγουν, που δεν απομακρύνονται από τα σπίτια τους ακριβώς από τον φόβο των λαιλασιών. Είναι λοιπόν η ομάδα εθελοντών διασωστών Επομέα Εγάλεο, ανήκει στην πολιτική προστασία. Δίπλα μου έχω το Γιάννη Κονδάρο. Γιάννη, πολλοί αρνούνται να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Με ποιον τρόπο λοιπόν βοηθάτε τους ανθρώπους αυτούς? Τους βοηθάμε, τους στηρίζουμε, είμαστε δίπλα τους. Είμαστε από την ομάδα έρευνας και διάσωσης Επομέα Εγάλεο. Είμαστε εδώ δίπλα στον συνάνθρωπο, όσο μπορούμε να τους βοηθήσουμε. Προσφέρετε τρόφιμα? Προσφέρουμε τρόφιμα, είμαστε εδώ, φοβούνται για τις περιουσίες τους, να περισσώσουν ό,τι μπορούν. Φοβούνται το πιάτσικο, φοβούνται τις λαιλασίες, φοβούνται γενικά οτιδήποτε μπορεί να συμβεί στις περιουσίες τους και γι' αυτό είμαστε δίπλα τους, όσο γίνεται. Εμείς είμαστε σε αυτό το κομμάτι τη στιγμή, τους προσφέρουμε τρόφιμα, πράγματα, φάρμακα, πρώτες βοήθειες και ό,τι βρίσκουμε και προσπαθούμε να τους στηρίξουμε με κάθε τρόπο. Υπάρχει άλλο τμήμα ομάδας, το οποίο αυτή τη στιγμή έχει μια αποστολή και κάνει έρευνα σε ένα σημείο το οποίο δεν έχει ακόμα ερευνηθεί. Ελπίζουμε να μην υπάρχουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι οι οποίοι δυστυχώς να έχουν εγκλωβιστεί και με κάθε τρόπο είμαστε εδώ. Και φυσικά πραγματοποιείτε περιπολίες στην ευρύτερη περιοχή της Ανατολικής Αττικής που έχει πληγεί. Μάλιστα, το κάνουμε συνεχόμενα όλη μέρα, έχουμε διάφορες ομάδες, έχουμε μοιραστεί. Συντονιζόμαστε από τον πρόεδρό μας και τον αντιπρόεδρο, τον κύριο Ρουμελιώτη Γιώργο και τον κύριο Λαχανά. Mm. Και αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να στηρίξουμε όσο είναι δυνατόν αυτή την περιοχή και με όλα τα προβλήματα να γίνει ένας καλός συντονισμός, διότι έχουν δημιουργηθεί πάρα πολλά προβλήματα, αλλά όλοι οι άνθρωποι έχουν έρθει εδώ, έχουν φέρει τρόφιμα, μας έχουν βοηθήσει, έχουν στηρίξει. Συνέχεια έρχονται και μας βοηθάνε με δικά τους. Υπάρχει εθελοντισμός, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που πρέπει να προωθήσουμε είναι ο εθελοντισμός. Ο εθελοντισμός είναι πάρα πολύ. Εθελοντές, Μαρία Γκούμα, είσαστε και εσείς. Ναι, ανήκουμε όλα τα παιδιά. Είμαστε πάρα πολλά άτομα από όλη την Αθήνα και από Αττική, έξω από Λαύριο και αυτά. Εντάξει, βοηθάμε όπως μπορούμε. Και πώς εξελίσσονται οι επιχειρήσεις? Είναι πολλά τα σπίτια ακόμα τα οποία πρέπει να ερευνηθούν? Από ό,τι γνωρίζουμε και από ό,τι μας υποδεικνύει και η αστυνομία, πηγαίνουμε σε κάποια κομμάτια τα οποία πρέπει να μπούμε μέσα να δούμε αν υπάρχουν αγνοούμενοι. Οπότε σε συνεργασία πάντα. Βέβαια είπαμε και ανθρώπους που κάνανε παράπονα και είπαν ότι γιατί να περπατάει κόσμος ο οποίος δεν μένει εδώ. Δηλαδή ήταν ανθρώπους οι οποίοι μάλλον ήρθαν για να δούνε από περιέργεια και λέει γιατί είναι όλοι αυτοί εδώ, λέει, από τη στιγμή που δεν είναι κάτοικοι. Δεν ξέρω, αυτό μάλλον θα πρέπει να το κοιτάξει η αστυνομία γιατί όντως υπάρχει πολλοί κόσμος κάτω και πολλή δυσκολία στη μετακίνηση. Έχουν δηλαδή γίνει καταγγελίες για λαιλασίες? Καταγγελίες δεν γνωρίζουμε επίσημα στην αστυνομία, αλλά εμάς μας είπε ένα άτομο ότι δεν μπορώ να φύγω από εδώ γιατί κάθομαι, λέει, προστατεύω, λέει, το σπίτι μου. Η οικογένειά μου έχει εγκλωβιστεί, λέει, κάτω, περιμένω να έρθουνε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Σόνια, να εξηγήσουμε και στους τηλεθεατές ότι οι πληροφορίες που έχουμε είναι ότι η περιοχή δεν έχει νερό, δεν έχει ρεύμα. Οπότε και τα σπίτια τα οποία δεν έχουν καεί, δεν μπορούν να μείνουν άνθρωποι μέσα. Η ομάδα αυτή λοιπόν των εθελοντών κάνει επιτόπιες αυτοψίες σε αυτά τα σπίτια. Ποια είναι η εικόνα που βλέπουν? Είναι πολλά τα σπίτια στην περιοχή που δεν έχουν καεί? Ποια είναι η εικόνα λοιπόν που συναντάτε? Είναι πολλά τα σπίτια τα οποία δεν έχουν καεί στην ευρύτερη περιοχή? Εγώ ήρθα με την απογευματινή ομάδα, δεν έχω δει. Γιατί είσαστε σε βάρδιες και αναλάβατε. Ναι. Το πρωί είχαν έρθει 25 άτομα και τους αλλάξαμε εμείς και θα καθίσουμε μέχρι αργά. Δεν είδαμε, δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς εκτίμηση αν είναι πολλά τα σπίτια που έχουν μείνει ή που έχουν καεί. Αυτό φυσικά θα το έχει. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Υπάρχει μεγάλη καταστροφή. Αυτό το βλέπουμε, είναι εμφανέστατο. Και ο κόσμος αρνείται να απομακρυνθεί από την περιουσία του. Βέβαια, προσπαθεί να είναι εδώ έτσι ώστε να σώσει ό,τι έχει απομείνει. Mm. Γιατί πολλά σπίτια δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Πολλά σπίτια δεν έχουν καταστραφεί ολοσχερώς και ό,τι έχει απομείνει βρίσκουν την ευκαιρία κάποιοι οι οποίοι μπαίνουν στα σπίτια και καταστρέφουν και παίρνουν πράγματα από την περιουσία τους. Είναι σοκαριστικό. Δυστυχώς, Δώρα, αυτή είναι η εικόνα που συναντάμε. Ανθρώπους σε απόγνωση που προσπαθούν με κάθε τρόπο να διασώσουν ό,τι έχει απομείνει από την περιουσία τους.
Ακριβώς. Και υπάρχουν και εθελοντές και η συγκεκριμένη ομάδα που μας παρουσίασε Σόνια, που με περιπολίες προσπαθούν να συνδράμουν, να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ.